Ορίστε, κύριε Πλεύρη, έχετε το λόγο. Κύριε Συνάδελφε, θέλω να ξεκινήσω από μία αναφορά που έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Λοβέρδος, για τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Κώστα τον Πακογιάννη, αναφορικά με την Τεχνόπολη. Και επειδή πρέπει να απαντούμε για να μην δίνονται λανθασμένες εντυπώσεις. Ο Δήμαρχος Αθηναίων κατάφερε όλο το καλοκαίρι Τεχνόπολης να κάνει 35 συναυλίες, όπου βέβαια βρήκανε στέγη καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού, ενώ τότε η πληρότητα ήταν 75%, τις έκανε όλες με 44% και με πλήρη τήρηση των μέτρων, όπως και στη συγκεκριμένη φωτογραφία την οποία βλέπετε. Μόνο καθήμενοι, μάσκα κατά την είσοδο και έξοδο, οι καθήμενοι στις αποστάσεις όπως ακριβώς όριζαν οι κανόνες και τώρα φυσικά με την αλλαγή και την αυστηροποίηση των μέτρων και οι καθήμενοι θα έχουν μάσκα. Τι γίνεται όμως. Δείχνουν μια φωτογραφία του Δημάρχου που τηρεί απόλυτα τα μέτρα που ίσχυαν τότε και πάνε να τα συγκρίνουν με τα μέτρα που ισχύουν τώρα και έχουν αλλάξει. Δηλαδή έχουμε δύο ανώμια πράγματα να συγκρίνουμε. Και συγχαρητήρια στον Δήμαρχο που κατάφερε η Αθήνα να έχει πολιτιστική παρουσία στο πιο δύσκολο καλοκαίρι το οποίο αντιμετωπίσαμε. Κύριε Υπουργέ, ακούσαμε και το απίστευτο εδώ πέρα. Ο κομμουνισμός που όλα τα πράγματα τα θεωρεί κρατικά, στην έναρξη της συζήτησης στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είπε ότι δεν είναι θέμα του κράτους τα σωματεία. Δηλαδή για την αριστερά όλα είναι θέματα του κράτους, αλλά δεν είναι θέμα του κράτους στα σωματεία. Και τι σημαντικό και τι συγκινητικό. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στην ολότητά τους. Βγαίνουν αθλητές και τα έχει ανεβάσει ο Υπουργός, αθλητές οι οποίοι ήταν σημαίες και πρότυπα που έχουμε δακρύσει από αυτούς τους αθλητές, από τον Πύρο το Δήμα, από τον Κακλαμανάκη και βλέπουμε και άλλους αθλητές Ολυμπιονίκες και να λένε τι γινότανε στις ομοσπονδίες όταν αυτοί οι άνθρωποι δίνανε τον αγώνα. Και ότι τους λέγανε ότι τελειώνουμε όποιον θέλουμε. Επώνυμα βγαίνουν και τα καταγγέλουν. Και έρχονται αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι και λένε ακριβώς επειδή δίνεται μεγαλύτερη παρουσία στον αθλητή και μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής τους, ότι είναι ένα νομοσχέδιο στη σωστή κατεύθυνση. Ότι είναι ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο. Ότι επιτέλους θα υπάρχουν στις ομοσπονδίες και θα ψηφίσουν σύλλογοι αθλητικοί, οι οποίοι δεν είναι μόνο σφραγίδες. Και θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούμε με ομαλό και ωραίο και τρόπο που δεν θα δημιουργεί κόντρες και φατρίες μέσα στις ομοσπονδίες και την ανανέωση και την ενίσχυση. Πρόκειται λοιπόν για ένα νομοσχέδιο το οποίο εάν κάποιος βλέπει τα κακό σχήμενα στον ελληνικό αθλητισμό θα ήθελε να το ψηφίσει. Γιατί λίγο πολύ να λέμε πράγματα που μας πληγώνουν όλοι. Όποιος και να φταίει, δεν θα πω εγώ στη λογική ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, ποιος είναι ο καλός, ο κακός. Είναι τιμητικό ο τελικός του κυπέλου στο ποδόσφαιρο να γίνεται τελικά στο ξεκίνημα της νέας σεζόν με τα προηγούμενα ρόστερ. Εγώ είχα την απορία, κύριε Υπουργέ, τι θα γινόταν αν μια από τις δύο ομάδες είχε αλλάξει όλο το ρόστερ της. Και αυτό το πράγμα να λέμε ότι δεν συμβαίνει. Είναι δυνατόν στην καλαθοσφαίριση στο μπάσκετ να έχουμε δύο κορυφαίες ομάδες στην Ευρωλίγκα από τις πιο ισχυρές ευρωπαϊκές φανέλες και μία από τις δύο αυτή τη στιγμή για λόγους όχι αθλητικούς να αγωνίζεται στην Α2 και η Ομοσπονδία να μην μπορεί να δώσει λύση. Να ακούγατε εσείς ότι στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελώνα στην Ισπανία μία από τις δύο ομάδες είναι στην Α2 για εξωαγωνιστικούς λόγους και η Ομοσπονδία να το παρακολουθεί. Να μην μπορεί να το λύσει. Αυτά όλα τα θέματα, τα απλά για να πάμε στα πιο σύνθετα, τα οποία λέγονται κατά καιρούς και πώς ενδεχομένως εργαλειοποιούνται φύλαθλοι, εργαλειοποιούνται ομάδες. Αυτά τα απλά της απλής λειτουργίας δεν πρέπει να λυθούνε. Δεν πρέπει επιτέλους να μπει μια διαδικασία τέτοια ώστε με διαφάνεια να γίνονται οι εκλογές στις ομοσπονδίες, να μπορεί να υπάρχει ένα αλλαγή, να αισθάνονται οι αθλητές πραγματικά ότι έχουν αρρωγό την ομοσπονδία και οι σύλλογοι και οι ομάδες και όχι να γίνεται το αντίθετο, κάποιοι ουσιαστικά να έχουν τις προσωπικές φιλοδοξίες μέσα από αυτές τις ομοσπονδίες και να εργαλειοποιούν όλους όσους συμμετέχουν και ουσιαστικά να προωθούν αυτό που θέλουν ή να μην προωθούν τον άλλον. Είναι λοιπόν ένα νομοσχέδιο που κινείται στην κατεύθυνση που επιθυμεί ο κάθε αθλητής, που επιθυμεί ο κάθε υγιής φίλαθλος να βλέπει πλέον σιγά σιγά να μπαίνει μια τάξη σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία η οποία κατατέθηκε. Και εδώ πέρα κύριοι συνάδελφοι, επειδή πολλές φορές τα πράγματα έχουν και το ιδεολογικό πρόσωπο, βλέπουμε τη διαφορά
πώς βλέπει κεντροδεξιά και πώς βλέπει κεντροαριστερά το θέμα της εργασίας. Εμείς θεωρούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εργασία, είναι άνεργοι και είναι ταλαιπωρημένοι συμπολίτες μας, θα πρέπει να μπουν κανονικά στην παραγωγική μηχανή, να αισθανθούν ενεργοί. Και ερχόμαστε και τι κάνουμε? Δεν επιδοτούμε την ανεργία, επιδοτούμε την εργασία. Δίνεις τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στην παραγωγική διαδικασία, να τους δοθεί η ευκαιρία που ζητάνε και οι μακροχρόνια άνεργοι ειδικά, να έχουν ένα εξάμηνο, να παρουσιάσουν τις δυνατότητες τις οποίες έχουν, να κριθούν από τον εργοδότη. Ερχόμαστε, βοηθάμε και με τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, τις επιχειρήσεις που πλήττονται τώρα και προσπαθούν μέσα στην κρίση να επιβιώσουν. Ερχόμαστε, βοηθάμε και τον εργαζόμενο, διατηρούμε τις θέσεις εργασίας και με ένα σωστό μέτρο που τι σου λέει? Σου λέει ότι θέλω να είναι ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας τη στιγμή που θα μπει στο μέτρο. Και με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα και δίνουμε μια ανάσα, γιατί διασφαλίζουμε 100.000 θέσεις εργασίας, επιδοτούμε στο κομμάτι των ασφαλιστικών τομείων, στον δυσκολότερο χειμώνα που θα περάσει η χώρα μέχρι με το καλό αρχές του έτους να υπάρχει το εμβόλιο για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά παράλληλα δίνουμε και ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να εργαστούν πάλι. Και αυτό το μέτρο θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί από όλους και να το ενέκριναν όλες οι παρατάξεις και να ερχόντουσαν και να λένε ότι τέτοια μέτρα θέλουμε, που στην πραγματικότητα παίρνει τον άνθρωπο, τον βάζει στην παραγωγική διαδικασία και τον βοηθάει να δείξει τις δυνατότητες που έχει. Παράλληλα, φυσικά, πολύ σωστό και το δεύτερο σκέλος που έχει να κάνει με τον ένφια στα νησιά. Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι θα δεχτείτε πάρα πολλά πειρά, γιατί υποχρεωτικά με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έχετε φέρει τώρα, το γνωρίζετε ο ίδιος, θα ενοχλήσετε κάποιες συντεχνίες που για πολύ καιρό βρίσκονταν. Το αν τα κάναν καλός ή κακός είναι το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε καθημερινά. Εμείς λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε αποφασίσει ότι αυτές τις λογικές, όπου ουσιαστικά θα λειτουργούν με όρους ιδιοκτησίας απέναντι στους αθλητές και στις ομοσπονδίες, δεν θα το επιτρέψουμε. Ο λόγος πλέον είναι, όπως είδα και πολύ καλά στο βίντεο από τον συνάδελφο του κύριου Μαυρωτά, να κολυμπάμε πια σε καθαρά νερά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για την τήρηση του χρόνου και να καλέσω